0-0 Νίκο χθες με την Μπέτις. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με την αποβολή του Τζιμίκα και μια πίεση που δέχτηκε ο Ολυμπιακός στο φινάλι, λέμε πάλι καλά με το βαθμό, έτσι. Βέβαια. Μετά που ήρθε, εντάξει, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός είχε και έναν κόσμο εκπληκτικό. Ναι. Σάρωνε το σύμπαν, ας πούμε, που λέμε. Πάντα ο κόσμος στέκεται φοβερά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός εδώ στην προκειμένη περίπτωση έκανε λάθη ο προπονητής. Mm-hmm. Για μένα προσωπικά. Mm-hmm. Λέμε ότι κακώς με βάση αυτό που είδαμε χθες, όχι το αποτέλεσμα, αλλά την εμφάνιση κυρίως, έκανε αυτές τις 2-3 αλλαγές που έκανε κακώς. Ο Μαρτίνς. Κακώς. Γιατί να βγάλει. Χασάν Φετφατζίδης κυρίως. Έτσι. Και μετά τους βλέπεις στην προπόνηση, Γιάννη. Mm-hmm. Θα τον δεις ότι κάνει διαφορά, πριν την μπάλα πετάει, κάνει, ράνει, έχει ταχύτητα, μπαίνει έτσι. Πάπα αμέσως τον Γκερέρο τον σακατεύεις τώρα. Τώρα τι να του πεις, έλα πάλι. Ξανά έλα, ξαναμπέ. Θες να φτιάξεις, αυτός φοβάται τώρα, σου λέει πως θέλει να φτιάξει αυτόν απόφερε να τον βάλει. Ξέρω εγώ, τον Χασάν. Ναι. Σε ντρεβόλ. Εκεί δύο δικοί του είναι. Μετά όταν τα παίξεις δεν είναι πρόχειρο να λες και την ώρα σας βάζω και τους δύο. Πρέπει να τον διδάξεις την προπόνηση. 4-4-2 με τους δύο. Mm-hmm. Το παίξεις. Το κάνεις 10 μέρες. Εδώ θα πας, εκεί έτσι, αυτό το συνδυασμό. Να το έχεις δουλέψει. Βέβαια, εδώ πήγε πρόχειρα αυτός.